του 2020 μετά την συνάντηση που είχε με το Γενικό Εισαγγελέα. Ανέφερε και αναφέρει ο Γενικός Ελεκτής. Επιλέξει. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα, ο Γενικός Ελεκτής αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται ότι εκ των πραγμάτων, στο, έστω και αν διαφωνεί, στο παρόν στάδιο δεν θα του παραδοθούν άλλοι φάκελοι και δεν τίθεται θέμα προσφυγή στο δικαστήριο. Ενώ σε μια άλλη γραπτή του αναφορά, στην έκθεση του προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, με ημερομηνία 13 του Νιόβρη του 20, προστήριξη του προϋπολογισμού της ελεκτικής υπηρεσίας, αναφέρει επιλέξη. Αφού η τελική θέση της κυβέρνησης είναι πως έχουμε αρμοδιότητα ελέγχου του προγράμματος πολιτογραφήσεων, άρα δεν προκύπτει θέμα αμφισβήτησης αρμοδιοτήτων και συνεπώς δεν υφίσταται τέτοια διαφορά για παραπομπή στο ανώτατο δικαστήριο. Να επαναλάβω πως οι εν λόγω γραπτές αναφορές του Γενικού Ελεκτή έγιναν στις 4 και 13 του Νιόβρη Πολύ πριν δηλαδή την καταψήφιση του προπολογισμού. Θα ήθελα ακόμα να αναφέρω πως σε επιστολή μου στον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος στην 21 Δεκεμβρίου του 2020, αφού του παρέθετα τις πιο πάνω δηλώσεις, τόνιζα πως είναι πασιφανές, πως η κυβέρνηση ούτε αρνήθηκε Ούτε αρνείται την παράδοση των φακέλων. Αυτό που έπραξε και πράττει είναι ο οφειλόμενο σεβασμό τη γνωματεύση του Γενικού Ισαγγελέα, όπω και ο ίδιο ο Γενικό Ελεκτή αναγνωρίζει. Και θέλω, φίλε και φίλοι, να το επαναλάβω για να γίνει απολύτω σαφέ. Η κυβέρνηση ούτε μία έσταση έφερε ή φέρει. Όπω ο Γενικό Ελεκτή παραλάβει τους φακέλους των πολιτογραφήσεων ευθύ μετά την ολοκλήρωση του έργου της Διαρευνητικής Επιτροπής προκειμένου και ο ίδιος να προβεί στους ελέγχους σύμφωνα με τις συνταγματικές του αρμοδιότητες. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, μετά τα πιο πάνω, διαρωτώ με πώς ακόμα ψέματα θα επιστρατεύσουν όσοι έθεσαν σε κίνδυνο την κατάρρευση του κράτους ή την φυσική οικονομική επιβίωση χιλιάδων συμπολιτών μας. Μέρος, το χειρότερο μέρος της ίδιας μεθοδολογίας αποτελεί και η προσπάθεια αμφισβήτησης του ήθους, του κύρους και της εντιμότητας των τεσσάρων προσωπικότητων που συνιστούν την Ερευνητική Επιτροπή την οποία ο Γενικός εισαγγελέα διόρισε. Μια προσπάθεια που ταυτίζεται απόλυτα με την εργαλειοποίηση δυστυχώς ενός ανεξάρτητου αξιματούχου, με στόχο την ανάδειξη του ως του μόνου έντιμου και αξιόπιστου να διενεργεί ελέγχους εν γνώση τους ότι οι εξουσίες του γενικού ελεκτή που απορρέουν από το Σύνταγμα είναι περιορισμένες όπως ρητά εξάλλου αναφέρει και στη δήλωση του ο τέος Γενικός εισαγγελέα κ. Κώστας Κλειρίδης στις 10 Δεκεμβρίου του 2020. Και ειλικρινά διαρωτώ με φίλες και φίλοι ποιο αλήθεια μπορεί να αμφιζητήσει πλέον την στοχευμένη εκστρατεία διαστρέβλωσης και χειραγώγησης της κοινή γνώμη. που δεν έχει άλλο από τον στόχο και δεν, έχει, και δεν είχε ή δεν έχει άλλο από τον στόχο παρά να εμπεδώσει τους πολίτες πως ο πρόεδρος και η κυβέρνηση του, επειδή τάχα είναι διεφθαρμένοι, εφοβούνταν δήθεν τον έλεγχο του γενικού ελεκτή. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαία η αναφορά μου, αφού φτάσαμε στο κατάντημα. Δημοσιογράφος που παραδέχεται ότι δεν κατέχει τα οποιαδήποτε στοιχεία. Να ισχυρίζεται δημόσια. Στηριζόμενος σε φήμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε δήθεν εκτός Κύπρου εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη από το επενδυτικό πρόγραμμα και γι' αυτό μη συμβάλλοντας τη λύση του Κυπριακού, όπως ισχυρίζεται, χάσαμε την αμόχωστο και τη μόρφου. Διαρωτώ με ειλικρινά πώς μπορεί να χαρακτηρίσω το φαινόμενο. Το εξής όμως απαράδεκτο αντί να απολογηθεί για την ύβρη που εξεστόμησε. Αφού όλες οι πηγές που επικαλέστηκε τον διέψευσαν, είχε και το θράσος να καλεί εμένα να αποδείξω πως δεν είναι κακοήθη, ψεύδι και λάσπη τα όσα ισχυρίστηκε. Την ίδια ώρα, κάποιοι άλλοι, χωρίς ειλικρινά να ντρέπονται, προβάλλουν τον ισχυρισμό πως το επενδυτικό πρόγραμμα Υιοθετήθηκε τάχα χάρη του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομα μου ή μελών τη οικογένεια μου. Πότε το ισχυρίζονται, όταν αγνοούν τα ωφέλη που είχαν εκατοντάδε επιχειρήσει, χιλιάδε εργαζόμενοι, εκατοντάδε δικηγόροι, ελεκτέ και άλλα συναφή επαγγέλματα, από του οποίου μόνο μια ελάχιστη μερίδα καταχράστηκαν και εκμεταλλεύτηκαν ακενά και τις αδυναμίες του προγράμματος. Αγνώντας ακόμα πως κάποιοι από αυτούς εξτομούν ανάλογες ύβρις την ώρα που είναι εξ εκείνων που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα. Φίλες και φίλοι, θα επαναλάβω πως δεν αποποιούμε τον όποιον πολιτικών ευθυνών φέρει η κυβέρνηση για την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός πως οι σημερινοί επικριτές δεν ήσαν μόνο γνώστες των προνοιών των προγραμμάτων για τις κατεξαίρεσης πολιτογραφήσεις, αλλά ήσαν και απολύτω ενήμεροι τόσο για τις εκάστοτε αποφάσεις όσο και για τα στοιχεία των επενδυτών που αποκτούσαν την Κυπριακή υπηκότητα από την υιοθέτηση του προγράμματος το 2007. Το εξίσου σημαντικό είναι πω ο θεσμικό έλεγχο τη ορθότητα των αποφάσεων τη εκτελεστική εξουσία συνταγματικά ανήκει στη Βουλή, ενώ εκείνο του δημοσιονομικού ελέγχου στην ελεκτική υπηρεσία. Εάν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, που σήμερα εμφανίζονται ω πρωταγωνιστές πάταξη τη διαφθορά, ασκούσαν διαχρονικά τι εκ του συντάγματο εξουσίε και υποχρεώσει του, τότε πρώτον θα υιοθετούσαν έγκαιρα τα νομοσχέδια που εκκρεμούν για χρόνια ενώπιον τους με στόχο την πάταξη της διαφθοράς. Δεύτερον, θα υιοθετούσαν τις συστάσεις της ΓΡΕΚΟ που αφορούν το νομοθετικό σώμα σε σχέση με ζητήματα διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς. Τρίτον, δεν θα στήριζαν ένα πρόγραμμα που σήμερα ισχυρίζονται πως έγινε για λόγους διαφθοράς, αλλά αντίθετα θα έπρεπε να ζητούσαν την κατάργηση του. Τέταρτον, θα ασκούσαν ω όφυλαν αποτελεσματικό τον θεσμικό ελεκτικό τους ρόλο με βάση τα στοιχεία που ανελειπώς τους παρέχονταν. Ο ισχυρισμό πως τάχα τα στοιχεία δεν ήσαν επαρκή για έλεγχο καταρρίψεται από το γεγονός ότι η έρευνα του Διεθνούς Τηλεοπτικού Δικτύου βασίστηκε σε έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα της Βουλής. Πέμπτον, η εγγραφή εκ των υστέρων, σωρίας θεμάτων για συζήτηση στη Βουλή, μετά την κατάργηση του προγράμματος, είναι πασίφανες, πως οφείλεται στην προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής νόμης, ύστερα από την αποκάλυψη, πως μεταξύ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου ήσαν δικά τους τελέχη. Κυρίε και φίλοι, θέλω να είμαι κάθετο και απόλυτα αυστηρός. επαναλαμβάνοντα ότι η διαφθορά είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο. Εάν η κυβέρνηση δεν το αναγνώριζε, δεν θα θεσμοθετούσε σωρία μέτρων κατά τη διαφθορά, αλλά και των όσων σημαντικών επιπλέον αύριο θα εξαγγελθούν για δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου η αποφασιστικότητα του ιδίου αλλά και της κυβέρνησης μου για πάταξη της διαφθοράς καταγράφεται και από τον μεγάλο αριθμό διώξεων αξιωματούχων της πολιτείας και όχι μόνο που είχαν εμπλακεί σε αδικήματα διαφθοράς. Μια σύγκριση και μόνο του αριθμού καταδικαστέντων κατά την δική μου διακυβέρνηση σε σύγκριση με όσους καταδικάστηκαν από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ήταν αρκετή για να πείσει για τα όσα λέγω. Όπως έχω όμως προαναφέρει, άλλη είναι η αντίληψη για το μέγεθος της διαφοράς, της διαφθοράς και άλλες οι πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου, όπως εξάλλου τούτο αποτυπώνεται στις εκθέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών εποπτείας. Ενδεικτικά, φίλε και φίλοι, θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, να αναφερθώ. Πρώτο στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτους δικαίου, η οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και η οποία επιλέξει καταγράφει πως για πρώτη φορά έχουν καταδικαστεί 37 πρόσωπα σε 26 υποθέσεις, επισημένοντας πως υπάρχει βελτίωση στους δίχτες καταπολέμησης της διαφθοράς σε σχέση με το παρελθόν. Δεύτερο, η Μάνιβαλ, αξιολογεί θετικά την πραγματική πρόοδο που έκανε η χώρα μας στην καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος σε όλα τα επίπεδα. Ενδεικτικά να αναφέρω πως το τεχνικό μέρος της έκθεσης η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιάζει βαθμολογίες πλήρους συμμόρφωσης ή μεγάλη συμμόρφωση σε όλες τις 40 ελεγχόμενες παραμέτρους. Τρίτον, άλλη διεθνή οργάνωση, Ευρωπαϊκή οργάνωση, η ΚΡΕΚΟ, στον τέταρτο κύκλο αξιολόγηση τη Κύπρου, διαπιστώνει πω καμιά από τι εκκρεμούσε μέχρι την έκδοση τη έκθεση συστάσει αφορά την εκτελεστική εξουσία, αφορά δηλαδή την κυβέρνηση. Τέταρτον, να σημειώσω πω τον Απρίλιο του 2019, επισκέφθηκε την Κύπρο ο Υφυπουργό Οικονομικών τη Αμερική και εκ των πολιτικών προϊσταμένων του δικτύου καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος της λεγόμενης Φίνσεν, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε πως η Κύπρος έχει επιτελέσει τεράστια πρόοδο αλλά και βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο καθώς και στην επιβολή του νόμου. Πέμπτον, τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου επισκέφθηκε τη χώρα μας αντιπροσωπεία της Αμερικάνικης Βουλής με επικεφαλή στην πρόεδρο της Επιτροπής οικονομικών Υπηρεσιών η οποία δήλωσε πως η χώρα μας σημείωσε πρόοδο και παρουσίασε βελτιωμένο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο κατά του ξεπλήματος Βρώμικου χρήματος δηλώνοντας καταληκτικά πως η Κύπρος είναι πια σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της παρεμπόδιση του ξεπλήματος χρήματος. Φίλε και φίλοι, ζητώ πραγματικά την κατανόησή σα γιατί υποχρεώθηκα να αναφερθώ εκτενώ στα όσα συνθέτουν τι πραγματικέ διαστάσει τη διαφθορά αλλά και την έκταση της εσκεμμένης διαστρέβλωσης, λασπολογίας μέσα από την διασπορά φημών, είτε λόγω κομματικών σκοπιμοτήτων, είτε για λόγους πολιτικής επιβίωσης. Είναι καλά γνωστό πως στη μακρόχρονη πολιτική μου παρουσία ακόμη και οι σκληρότεροι των επικριτών μου αναγνωρίζουν πως ουδέποτε αρνήθηκα την όποια καλόπιστη ή και κακόπιστη κριτική για τις όποιες θέσεις υιοθετούσα ή για τυχόν λάθη και παραλήψεις που έχω διαπράξει. Είναι καλά γνωστό σε πολιτικούς φίλους αλλά και αντιπάλους πως ουδέποτε η στιγμή απικρία υπήρξε αφορμή να διατηρώ διάσταση σχέσεων μέσους διαφώνησα ή αντιπαρατέθηκα. Αυτός εξάλλου είναι ένας κανόνας που θεωρώ πως είτε τον αποδέχεσαι είτε δεν τον αποδέχεσαι και δεν συμμετέχει στην πολιτική. Αυτό όμως που ως άνθρωπος και όχι ως πολιτικός δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι την όποια συστηματική και ενορχιστρωμένη προσπάθεια μέσα από κακόβουλα, ψεύδι, φήμες, να τρωθεί το ήθος, το κύρος και η αξιοπρέπεια. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, ήμουν το ομολογώ ενδεχόμενα εχμηρό στις αναφορές μου. Όμως, επί μήνες ανέχομαι και υπομένω μια χωρίς προηγούμενη προσπάθεια διασυρμού, με υποτιμητικά υπονοούμενα, προσβολές και αήθεις ισχυρισμού που υπερβαίνουν κάθε όριο πολιτικού πολιτισμού και διοντολογίας. Ανέχτηκα και υπέμενα. Γιατί γνωρίζω καλά πως οι απαιτήσει σας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν είναι να αναλώνετε σε διαμάχες αλληλοεπίρρυψης ευθυνών, αλλά την ώρα της κρίσης, με την τόλμη και τις αποφάσεις του, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα μεγάλα προβλήματα που η χώρα αντιμετωπίζει. Είναι για τούτο που αντιπαρέρχομαι προσωπικά αισθήματα πικρίας που είναι φυσικό να μου δημιουργούνται. Γι' αυτό και θέλω με κατηγορημότητα να δηλώσω. Δεν προτίθεμαι να επανέλθω στο κεφάλαιο αυτό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Διερευνητικής Επιτροπής. Και τούτο για λόγου καθαρά σεβασμού προ το έργο που η Επιτροπή κλήθηκε να αναλάβει, να διεκπαιρεώσει. Φίλε και φίλοι, τα μέτρα που αύριο θα εξαγγελθούν αποτελούν την μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία προκειμένου να δημιουργήσουμε το ισχυρότερο κατά το δυνατόν δίκτυο προστασίας από την διαφθορά. Καλό όλους, με πλήρη σεβασμό στις διαφορετικέ απόψεις, μέσα σε κλίμα επικοδομητικής πολιτικής αντιπαράθεσης από κοινού να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα της διαφθοράς όσο και τα άλλα κρίσιμα προβλήματα ύπαρξης που ο λαός μας αντιμετωπίζει. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, θέλω να πιστεύω πως αυτό που θα υπερισχύσει είναι ο πατριωτισμός με τον οποίο πιστώνω όλες ανεξέρωτα τις πολιτικές παρατάξεις. Αυτό εξάλλου αναμένουν οι πολίτες. Αυτό εξάλλου αναμένετε εσείς από το πολιτικό σύστημα και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να εργάζομαι έτσι ώστε για άλλη μια φορά να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Ακούσαμε το διάνγκελμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επιστρέφω εδώ στο στούντιο με το Διευθυντήδης, τον Γιώργο Κασκάνη, να σχολιάσουμε όσα, Γιώργο, ακούσαμε. Ναι. Νομίζω ότι το κάθε ένα ξεχωριστό σημείο μπορεί να σχολιαστεί από πολλού και με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι τη ώρα τώρα να πάρουμε ένα προ ένα τα σημεία. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι ο πρόεδρο είχε κάποια στιγμή το δικαίωμα να απαντήσει σε όλε αυτέ τι κατηγορίε. Το ερώτημα που προκύπτει είναι η σωστή χρονική στιγμή που το κάνει. Είναι, σωστά, το, σωστό το γεγονός ότι βγήκε απόψη με αυτή την αντεπίθεση όπως την χαρακτηρίσαμε για να ακούσουμε αύριο τα μέτρα. Νομίζω ότι το ήδη σπαραλιασμένο εσωτερικό μέτωπο από αύριο θα πάρει ξανά φωτιές.